όντως, αφού ρωτούσατε από την αρχή που βρεθήκατε σήμερα, είναι η μέρα που θα αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε το κόκκινο δωμάτιο. Και τι μπορείτε να κάνετε εδώ? Μπορείτε να έρθετε λίγο πιο κοντά με τον άνθρωπο που σας ενδιαφέρει, να γνωριστείτε λίγο καλύτερα. Ενδεχομένως εδώ θα αναπτυχθούν και κάποιοι έρωτες, θα το δούμε. Σίγουρα όμως θα είναι και ένα μέρος που θα μπορούμε να μιλάμε ακόμα και μαζί, αλλά βεβαίως θα λύνονται και οι εντάσεις. Έτσι, αν υπάρξει κάποια παρεξήγηση, εδώ μέσα μπορεί να λυθεί. Ξέρετε πάνω κάτω πώς λειτουργεί. Αυτό που δεν ξέρετε είναι το εξής, ότι σήμερα εδώ θα είναι το κόκκινο δωμάτιο αφιερωμένο στα αγόρια. Τα αγόρια πρόκειται να επιλέξουν ποιο κορίτσι πρόκειται να συναντήσουν. Ούτε τα αγόρια πρέπει να αποκαλύψουν ποιο κορίτσι πρόκειται να καλέσουν και ούτε τα κορίτσια θα πρέπει να αποκαλύψετε ποιο αγόρι σας έχει καλέσει. Θα μου την κάνετε αυτή τη χάρη? Ναι. Σας το λέω, γιατί είναι σημαντικό για όλα αυτά που θέλω να κάνω στη συνέχεια. Δεν θέλω καθόλου να κουβεντιάσετε μεταξύ σας για το ποιος θα καλέσει πια. Δεν θέλω να γίνουν και συζητήσεις ανάμεταξύ σας για το τι μπορεί να έχει συμβεί στο κόκκινο δωμάτιο εδώ που θα έρθετε. Είμαστε σύμφωνοι? Ναι. Θα μου την κάνετε τη χάρη? Ναι. Ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα έχετε 5 λεπτά στη διάθεσή σας. Θα καλέσω το πρώτο αγόρι, θα αποφασίσω ποιο θα είναι το πρώτο αγόρι και μετά την απόφασή μου αυτή θα τη βλέπετε μέσα από την οθόνη για τους επόμενους ανθρώπους, τα επόμενα αγόρια που πρόκειται να επιλέξουν. Είμαστε εντάξει με αυτόν τον όρο? Ναι. Ωραία.